Κέντρο Κοινότητες με ειδικό παράρτημα για τους Ρωμάς συστήνει στην ΚΟΗ Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου για την υποστήριξη των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού του νησιού. Θα λειτουργήσει ως τοπικό σημείο αναφοράς για την ενημέρωση πολιτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού με στόχο την εργασιακή και κοινωνική ένταξη και επανένταξη, όπως αναφέρεται. Θα εφαρμοστούν προγράμματα ειδικά σχεδιασμένα και προσαρμοσμένα στις ανάγκες αποκλειστικά των Ρωμά με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και προώθησης στην απασχόληση. Στη δημιουργία του Κέντρου Κοινότητας λοιπόν στο Δήμο της ΚΟ για την υποδοχή και ενημέρωση πολιτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού με ειδική πρόβλεψη για τους Ρωμά, προχωράει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου όπως ανακοινώνεται με δελτίο τύπου, αξιοποιώντας τους πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Βαζιμάρχος υπέγραψε την ένταξη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Νότιου Αιγαίου 2014-2020 την πράξη Κέντρο Κοινότητας Δήμου ΚΟ με παράρτημα Ρωμά προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 368.880 ευρώ. Η πράξη αφορά στη δημιουργία κέντρου κοινότητας, το οποίο θα λειτουργεί ως τοπικό σημείο αναφοράς για την υποδοχή και ενημέρωση πολιτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, την διασύνδεσή τους με κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου της ΚΟ και του Δήμου Νησίρου, με στόχο την εργασιακή και κοινωνική ένταξη, επανένταξη μέσω της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, καθώς και την αποδοτικότερη και πιο αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος κοινωνικής προστασίας. Το Κέντρο Κοινότητας ΚΟ θα εποπτεύεται από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου, και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του Δήμου της ΚΟ. Θα στελεχωθεί από 4 άτομα, 2 κοινωνικούς λειτουργούς, 1 ψυχολόγο και 1 άτομο ως διοικητικό, βοηθητικό προσωπικό που θα αναλάβει τη συγκέντρωση και διανομή βασικών αγαθών, αλλά και γενικά την υποδοχή και την υποστήριξη του κέντρου. Ως επιπλέον στελέχωση στο παράρτημα Ρωμά θα απασχοληθούν ένας διαμεσολαβητής και ένας παιδαγωγός, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων έργου με εξειδικευμένους επαγγελματίες για την υλοποίηση συγκεκριμένων προγραμμάτων. Στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου ΚΟ θα υπάρξουν οι ακόλουθες υπηρεσίες: υποδοχή, ενημέρωση, υποστήριξη των πολιτών, συνεργασία με υπηρεσίες και δομές, παροχή υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων. Το παράρτημα για τους Ρωμά θα στεγαστεί σε γραφείο του χώρου του Κέντρου Κοινότητας, ενώ οι δράσεις για τους Ρωμά του Δήμου της ΚΟ θα πραγματοποιούνται στο χώρο που είναι συγκεντρωμένη η πλειοψηφία αυτών. Για το σκοπό αυτό θα διατεθούν 3 τροχόσπιτα έως ότου οι ωφελούμενοι εξοικειωθούν με την ύπαρξη της νέας δομής, θα εφαρμοστούν προγράμματα ειδικά σχεδιασμένα και προσαρμοσμένα σε ανάγκες αποκλειστικά των Ρωμά με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και προώθησης της απασχόλησης. Η πράξη εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητες προώθησης και κοινωνικής ένταξης ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού του επιχειρησιακού προγράμματος Νοτίου Αιγαίου. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανάρχεται σε 368.880 ευρώ και καλύπτει τη λειτουργία του κέντρου την τριετία από 1η Δεκάτου του 2016 έως 31 Δεκάτου του 2019.